λύκειο αυτό το συγκεκριμένο του Ευόσμου. 6 μαθητές είχαν μπει στο σχολείο, είχαν πραγματοποιήσει κατάληψη, είχαν κλείσει τις πόρτες του σχολείου με κλειδαριές. Τα υπόλοιπα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια, λοιπόν, όπως είπαμε, επικράτησε ένταση και θέλω να δείτε και τι είπαν τα παιδιά και τι δηλώσεις έγιναν στην πορεία. Και μετά θα ακούσουμε και τη μητέρα του μαθητή, από την οποία ξεκίνησαν όλα όταν υπέβαλε χθες μήνυση εναντίον του λυκειάρχη. Σας παρακαλώ. Κώστα, πού είσαι? Άνοιξε. Μια διοίκηση δεν μπορεί να σας επιβάλλει τον παράνομο Ήρθαν 5 η ώρα το πρωί, γι' αυτό είναι 5 άτομα μέσα. Νικολώνετε οι Στροκεδόνες. Από τυφών, τον εθνικό ύμνο τώρα. Εθνικό ύμνο. Σε όμερι, σε κορμόψη, τους βαθιούς οι τρόμεροι, σε χωρίς από την τόξη που με βγάζει μετράγει απ' τα κόκαλα φραντέλη τον Ελλήν το ταλίρα και τα πρώτα ασκομένη και κερατέρα. Βρες τα πρώτα ανδρομένη κερατέρα και στα πρώτα ανδρομένη. Όντως είχε δίκιο ο διευθυντής, γιατί ό,τι αφορά την τηλεκπαίδευση, την υγεία των μαθητών, την προσέλευση, τις απουσίες τους, είναι υπεύθυνη η δευτεροβάθμια συγκεκριμένα για το Λύκειο και το Υπουργείο Παιδείας και όχι ο Δήμος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τις κτηριακές υποδομές, για τους φύλακες, για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν και αν τηρούν οι φύλακες οι καθαρίστρες το γενεμικά πρωτόκολλα. Κάθε ένας έχει μυαλό για να σκεφτεί. Όλοι έχουμε χάσει πρόσωπα από την πανδημία, έχουμε χάσει συγγενικά πρόσωπα. Σήμερα συγκεκριμένα εγώ που ήρθα εδώ θρηνώ το χαμό ενός πολύ αγαπητού προσώπου. Είναι άγριοι καιροί. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία. Αποτελέσματα όλων αυτών που ζούμε σήμερα εδώ είναι η απόφαση του Υπουργείου να περάσει στις πλάτες των γονιών τη χρήση του self-test και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δυστυχώς να υπάρχει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός ανάμεσα στους γονείς και να δημιουργούνται εντάσεις. Θέλουμε να γίνονται τα τεστ, αλλά τα τεστ θα πρέπει να γίνονται οργανωμένα με ευθύνη του κράτους και όχι να αποτελούν ατομική ευθύνη του γονέα, γιατί αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοια ζητήματα. Έχουμε μιλήσει με τον διοικητή. Περιμένουμε ότι το βράδυ θα υπάρχει περιπολία και ότι αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μια πολύ μικρή ομάδα είναι αντίθετη σε αυτό το μέτρο και προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε σόφρονες,
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Και κυρίως τα παιδιά αυτά, είναι άσχημο για αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται, που είναι τρίτη ηλικίου φέτος. Φανταστείτε αν ήταν το δικό σας παιδί να νοσούσε την ώρα των εξετάσεων. Είναι ένα μέτρο σωστό. Πρέπει να αφουγκράζεται η κοινωνία μας την πανδημία. Πρέπει να την ξεπεράσουμε και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Ρωμαίου, εσείς γιατί μηνύσατε χθες στον Λυκειάρχη του εκπαιδευτικού σου σχολείου? Η κυρία που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο είναι γνωστή σας, είναι συγγενή σας? Είναι συγγενή μου, ναι. Η μητέρα σας? Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την προσωπική μου αυτή τη στιγμή ενέργεια. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μου επιτρέψει, καταρχήν σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και μου δίνετε την αφορμή και το δικαίωμα να μιλήσω και να πω την γνώμη μου. Είναι τρεις μέρες που το παιδί μου δεν πηγαίνει στο σχολείο. Είναι ένας μαθητής με 18 μισό γενικό, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιδί που ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του ως μαθητής. Αρνούμε να κάνει το self-test και το μοριακό, γιατί με βάση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη Βιέννη αυτά έχουν κριθεί αναξιόπιστα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που το πόρισμα δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή όχι. Ο λόγος είναι καθαρά αυτός. Και από εκεί και πέρα μετά να μπει σε μια οποιοδήποτε άλλη διαδικασία που μπορεί να του επιφέρει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Η διαδικασία άλλη να μπει δηλαδή. Λέτε ότι και το μοριακό είναι αναξιόπιστο, είναι όλα αναξιόπιστα? Αυτά είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα δεν υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αναξιοπιστία των τεστ. Είναι το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, τα rapid και τα μοριακά, για να γίνει διάγνωση του κορονοϊού. Αυτός είναι ο τρόπος. Όχι, δεν λοιπόν, είμαι ενημερωμένη. Παγκοσμίως λοιπόν, κανείς βρίσκεται θετικός ή αρνητικός. Παγκοσμίως λοιπόν, σε όλες τις χώρες του κόσμου, κανείς βρίσκεται θετικός ή αρνητικός κάνοντας ένα τεστ. Εσείς λέτε λοιπόν ότι είναι αξιόπιστα και δεν θέλετε να τα κάνετε. Επιβλαβή είναι. Αναξιόπιστα έχει μία άποψη. Επιβλαβή είναι. Επιφέρουν βλάβη στην υγεία των παιδιών. Από εκεί και πέρα. Δεν μας ακούτε. Θέλετε να μιλήσω, με αφήνετε? Ναι, εγώ μία ερώτηση έκανα. Επιβλαβή είναι. Ναι, επιτρέψτε μου να απαντήσω. Δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες, κάποιοι ερευνητές, όπως άλλοι λένε ότι είναι σωστά, κάποιοι άλλοι πολύ σοβαροί επιστήμονες μας λένε ότι δεν γνωρίζουμε την σύσταση όλων αυτών των self-test και δεν ξέρουμε τι βλάβες μπορεί να επιφέρουν στον οργανισμό του παιδιού μας. Οπότε είμαι μητέρα που δεν θέλω να το ρισκάρω. Δεν υπάρχει, κυρία Ρωμαίου, καμία επίσημη επιστημονική άποψη παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Γνωματεύει ότι τα τεστ είναι επικίνδυνα για την υγεία. Καμία. Αυτό το ακούμε πρώτη φορά από εσάς. Δεν είναι επικίνδυνα. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική άποψη που γνωματεύει ότι τα τεστ αυτά είναι επικίνδυνα. Όχι, δεν το αντιστρέφω. Δεν αντιστρέφω. Το θέμα είναι αν υπάρχει επικινδυνότητα. Υπάρχει διχασμός και γι' αυτό το λόγο είμαστε, κάνουμε ένσταση. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχει διχασμός και αφού υπάρχει διχασμός, έχω κάθε δικαίωμα με τον νόμο του συντάγματος, επιτρέψτε μου, με τον νόμο του συντάγματος Α120 περί ατομικών δικαιωμάτων, εφόσον δεν συνυπογράφουμε σε μια οποιοδήποτε ιατρική πράξη, έχω κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλω εγώ και όλοι οι γονείς αυτοί που αμφιβάλλουν. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που κάνει νομική επίκληση. Δεν μου λέτε, κυρία μου, ξέρετε τι λέει το 120 του συντάγματος? Δεν είμαι νομικός. Τότε τι το επικαλείστε? Δεν είμαι νομικός. Το 120 του συντάγματος είναι το παλιό. Ακούστε, κυρία μου. Έτσι κάνατε και με το Λυκειάρχη, γι' αυτό φτάσατε. Δεν είναι παλιό. Δεν είναι το 120 του συντάγματος, λοιπόν, σας λέω εγώ που είμαι νομικός, είναι το παλιό 114 που λέει ότι η κτήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό λέει το 120. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, δεν τον αφήνατε ούτε το Λυκειάρχη να μιλήσει. Ούτε το Λυκειάρχη αφήνατε να μιλήσει. Ούτε κανέναν άλλο να μιλήσει. Δεν υπάρχει νόμος όμως. Εκτός από εσάς δεν αφήνετε κανέναν άλλο να μιλήσει.
μία υπουργική απόφαση Μάνο, δεν είναι κυρία μου, και δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να βρίσκεται έξω. Κυρία μου, θέλετε να ακούσετε, δεν υπάρχει νόμο. Ήρθατε να μονολογήσετε. Απαγορεύει αυτή τη στιγμή το παιδί. Δεν είστε υπέρ του δημοκρατικού διαλόγου. Άλλο παιδί. Μήπως δεν ακούει, δεν κυρία. Να μπει σε COVID test, να είναι κυρία Ρωμαίου, μας ακούτε. Μας ακούτε. Μας ακούτε. Αυτή είναι η ένστασή μου απέναντι. Μας ακούτε. Φυσικά την έχω καταθέσει. Κυρία Ρωμαίου, μας ακούτε. Έχει επιστροφή, κυρία Ρωμαίου. Με ακούτε, κυρία Ρωμαίου. Ακούτε. Κυρία Ρωμαίου, ακούτε. Α, τώρα σας ακούτε. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Απέναντι. Εφόσον λοιπόν το εσείς και το δικό σας παιδί έχει πρόβλημα, κρατήστε το στο σπίτι, το παιδί σας, κάντε τις ενέργειές σας. Γιατί θα πρέπει, α, δεν έχει πρόβλημα, γιατί θα πρέπει η πλειοψηφία των παιδιών που θέλει να πάει στο σχολείο του και λαχταράει να πάει στο σχολείο του μετά από τόσους μήνες. Να πάει τώρα. Λαχταράει να ξανακαθίσει στο θρανείο. Λαχταράνε τα παιδιά. Λαχταράνε τα παιδιά να έχουν το χρόνο. Και να το δικό μου το παιδί με 18,5 Γιατί παρακολύεται την είσοδο των παιδιών στο σχολείο. Όχι, δεν την παρακολουθώ. Κάντε λάθος. Κυρία μου, αυτό που κάνατε σήμερα είναι ποινικό αδίκημα. Εντάξει. Αυτό που κάνατε σήμερα είναι ποινικό αδίκημα, το ξέρετε. Ακούστε με λίγο. Για σας. Ήμουν εκεί γιατί για σας είναι η διέγερση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνει. Ακούτε, κυρία μου, δεν μπορείτε να κάνετε πως δεν ακούτε. Η διέγερση των πολιτών σε απίθεια είναι ποινικό αδίκημα και μπορείτε να συλληφθείτε. Εγώ ήμουν εκεί γιατί με δώσανε ραντεβού εκεί. Μην προσπαθείτε να παραποιήσετε αυτές δικές μου τις ενέργειες. Μην προσπαθείτε να παραποιήσετε τις δικές μου τις ενέργειες. Σας ακούω πολύ καλά. Κυρία Ρωμαίου, εσείς γιατί δεν απαντάτε ότι με ποιον νόμο το παιδί μου είναι έξω από το σχολείο. Να προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως προσέφυγαν και άλλοι βορειοελλαδίτες. Αφού ακούτε, γιατί δεν αφήνετε άλλον να μιλήσει. Ωραία. Να προσφύγετε στα αρμόδια δικαστήρια για να πάρετε την απάντηση ότι υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το ατομικό σας. Έτσι είπανε πρόσφατα τα δικαστήρια. Δεν είναι το δικό μου συμφέρον. Και σε βορειοελλαδίτες γονείς, το δικό σας είναι. Το δικό σας είναι. Τα παιδιά μας να γίνουν πειραματόζωα δεν είναι δημόσιο συμφέρον. Να πάτε στο δικαστήριο. Τα δικά μας παιδιά. Να πάτε στο δικαστήριο, να μην κάνετε τσαμπουκάδες. Δεν είναι δημόσιο συμφέρον. Να πάτε στο δικαστήριο. Το δημόσιο συμφέρον δεν το ερμηνεύετε εσείς. Ναι, φυσικά. Δεν το ερμηνεύετε εσείς. Έχω καταθέσει καταπαντός υπερπλήν. Εγώ και πάρα πολύ κατάλαβα. Σε όλη την Ελλάδα. Κατάλαβα. Κυρία Ρωμαίου, ίσως θα ήταν καλό... Θα ήταν καλό να προστατεύσετε και τα παιδιά σας με άλλο τρόπο. Αφού υπάρχει αυτή η ένταση λοιπόν, αυτό και εσείς θεωρείτε, γιατί όλο και εσείς, αφού εσείς είναι θεωρείτε τόσο, λοιπόν ότι το παιδί σας κινδυνεύει, αφού θεωρείτε ότι... Δεν αφήνει άλλο να μιλήσει. Αγωνιζό... Κυρία, εδώ δεν ήρθατε αφού να κάνετε μονόλογο. Δεν ήρθατε να κάνετε μονόλογο. Αφού θεωρείτε εντάξει, ότι... Εντάξει, με συγχωρείτε κυρία Στεφανίδη, θα είστε σαν την κυρία που με πήρε το Σεπτέμβριο και μου μίλαγε να υπογράψω κι εγώ μια διακήρυξη γονέων της Θεσσαλονίκης. Επειδή είμαι προβεβλημένο πρόσωπο, μου είπε, καλοσύνη της, για να αποφύγουμε το πεδομάζωμα, μου είπε εκείνη. Ποιο πεδομάζωμα? Γιατί λέει η κυρία ότι τα παιδιά, αν βρεθούν θετικά, θα τα βάλουν σε δομές, είπε στις δηλώσεις. Και λέει ψέματα. Αυτό λέει ψέματα. Στις ειδήσεις του κυρίου Χαρτιά και μάλιστα δικό σας δημοσιογράφος το πήρε αυτό. Το είπατε στις δηλώσεις. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε την κυρία Ρωμαίου. Να την παρεμποδίζετε τη μόρφωση, κυρία μου. Παρεμποδίζετε τη μόρφωση. Όχι, κύριε, κάντε λάθος. Παρεμποδίζετε τη μόρφωση. Είναι 18,5 μήνες, δεν παρεμποδίζετε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρωμαίου. Για άλλους λόγους που τους ξέρετε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρωμαίου και τον Βασίλη τον Παπαναστασούλη. Καλό είναι εφόσον η κυρία φοβάται για την υγεία του παιδιού της, ας το κρατήσει λοιπόν. Ας το κρατήσει λοιπόν το παιδί της στο σπίτι. Φαντάζεστε τον έρημο το λυκειάρχη τι τράβηξε που δεν μπορεί να τον άφηνε να μιλήσει. Όχι μόνο αυτό. Αλλά εδώ πήγαν τα παιδιά με λαχτάρα το πρωί στο σχολείο τους. Λίγες μέρες, λίγα 24 φώτου άνοιξε. Και αυτό που ζουν όλες αυτές τις μέρες είναι μια τρομερή αναστάτωση. Τρομερή αναστάτωση. Σήμερα το σχολείο ήταν κλεισμένο με κλειδαριές. Η κυρία που όπως μας είπε είναι συγγενής της, νομίζω είναι η μητέρα της, ήταν απ' έξω και τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο ουρλιάζοντας ότι είμαστε εδώ από τις 5.30 με τα μπεγκόνια της ενδεχομένως μέσα να κλειδαμπαρώνονται μέσα στο σχολείο. Είναι κρίμα και κυρίως για την προστασία και των δικών της παιδιών. Κυρίως των δικών της παιδιών. Αλλά και των πολύ περισσότερων των υπολείπων.
Τι να κάνουμε, αυτά τα όπλα υπάρχουν. Απαράδεκτα. Είδατε, δεν απαντάει ότι είναι επικίνδυνα. Αφού δεν είναι επικίνδυνα, γιατί να μην γίνουν. Είναι... Βλάβη δεν υπάρχει. Είναι σεβαστή η άποψη του καθενός. Και υπάρχουν δικαστήρια. Για να για τα διεκδικείς. Να τα διεκδικείς. Μα ξέρετε, από εκεί και πέρα όμως, μακριά από το σχολείο αυτές οι εντάσεις. Μακριά από το σχολείο μεταξύ και μακριά από το σχολείο ενέργειες ισχνών μειοψηφιών. 6 άτομα κλείσαν το σχολείο. Μα είναι και αφήσαν τα παιδιά. Είναι τρίτη ηλικίου, έχουν εξετάσει σε δύο μήνες. Πάει στα δικαστήρια να βρει το δίκιο της όπως και κάνει, αλλά τις υπόλοιπες ενέργειες ας τις αφήσουν στην πάντα. Να αφήσουν τα παιδιά ήσυχα και ήρεμα στο